One eternity later. One year later. Άγιο, τι, όχι, ήχος από Άγιο. Καλά, και φως. Ναι, αυτό, ακριβώς αυτό. Και αυτό το καινούργιο βίντεο αποσκοπεί στη μετέπειτα πορεία μου ως μάγειρας. Και θα καταλάβετε σε λίγο τι εννοώ. Σήμερα έχω φέρει κάποια προϊόντα της Ubiquiti. Είναι μια εταιρεία που θα δείξουμε αρκετά στο κανάλι. Έχει αρκετά δικτυακά προϊόντα και packaging τύπου Apple. Θα σας αρέσουν. Είναι επαγγελματικά προϊόντα σε αρκετά καλή τιμή. Τι έχω φέρει σήμερα. Σήμερα έχω φέρει ένα router της Ubiquiti σειράς Unify, που είναι το πιο μικρό της σειράς Unify. Έχω φέρει ένα καινούργιο access point, το οποίο είναι αρκετά ενδιαφέρον, θα το δείτε, αξίζει αρκετά. Και έχω φέρει και ένα τα καινούργια switchάκια της Ubiquiti, το οποίο της έλειπε από την γκάμα όλο αυτόν τον καιρό. Είναι ένα απλό 5 Gigabit switch, το οποίο μπορείτε να το διαχειρίζετε και αυτό από την οικογένεια Unify. Δύο λόγια για την οικογένεια Unify τώρα. Ο οποιοδήποτε προϊόν της Ubiquiti έχει την ονομασία Unify, είτε αυτό είναι access point, είτε switch, είτε οτιδήποτε, ουσιαστικά τι γίνεται. Δεν έχει κάποιο web interface, κάποιο software εγκατεστημένο πάνω του να συνδεθούμε και να το ρυθμίσουμε. Ουσιαστικά ρυθμίζεται κεντρικά από μια πλατφόρμα που λέγεται Unify Controller και μπορεί να τρέχει είτε τοπικά σε κάποιο υπολογιστή, είτε σε κάποιο server physical ή VM, είτε σε κάποιο cloud key, το οποίο είναι ουσιαστικά τρεις διαφορετικές εκδοχές σε mini PC που έχει βγάλει η Ubiquiti. Είναι το Unify Cloud Key, Unify Cloud Key Gen 2 και Unify Cloud Key Gen 2 Plus. Πάμε να δούμε στα γρήγορα γιατί έχω φέρει τα συγκεκριμένα τρία προϊόντα, να τα κάνουμε γρήγορα unboxing και να δούμε πού θέλουμε να καταλήξουμε. Θα ξεκινήσω με το ρουτεράκι. Γενικά η Ubiquiti είναι μια εταιρεία καταρτισμένη στον χώρο των δικτύων, η οποία ακολουθάει μια τακτική τύπου Apple, όπως σας είπα. Βλέπετε πόσο τακτοποιημένα είναι, elegant, θα το δείτε και μέσα στο packaging. Πάμε να δούμε τώρα το πιο μικρό ρουτεράκι, το Unify, είναι αυτό εδώ. Αυτό είναι το USG, έτσι λέγεται. Είναι της σειράς Unify το πιο μικρό router και έχει 3 One πόρτες. Θα το αφήσω εδώ, να δούμε τι άλλο έχει το κουτί του. Λοιπόν, ρευματάκι για το τροφοδοτικό του και το τροφοδοτικό του. Μάλλον όχι ρευματάκι για το τροφοδοτικό του, καλώδιο για τα 220, το οποίο μπαίνει στο τροφοδοτικό εδώ. Και από εδώ πέρα τροφοδοτούμε το USG με ρεύμα. Θα αφήσω την άκρη. Θα πάω να ανοίξω το πιο μικρό σουιτσάκι. Αυτά είναι τα καινούργια κουτάκια της Ubiquiti εδώ, τα οποία για unboxing είναι ότι πρέπει. Έχει εδώ πέρα αυτό εδώ, το τσιμπάς και τέλειο. Unboxing. Τροφοδοτικάκι, USB Type-C, είναι 5V, 1A αυτό. Αν τυχόν θέλετε να το αντικαταστήσετε ή δεν το έχετε, δεν το βρίσκετε, να ξέρετε, μπορείτε να το βρείτε ανά πάσα ώρα και στιγμή, είτε από κάποιο τηλέφωνο, είτε από κάποιο Raspberry. Κοιτάξτε πόσο μικρό τώρα είναι το switchάκι. Είναι 5 Gigabit, έχει μία Type-C εδώ για την τροφοδοσία και ρυθμίζεται από το Unify Controller. Είναι δηλαδή Manage Switch αυτό που βλέπετε. Εδώ πέρα πίσω υπάρχει το Reset Button, εδώ, και ουσιαστικά είναι αυτό. Είναι το πιο μικρό φθηνό οικονομικό switch της Ubiquiti. Θα το αφήσω εδώ. Εδώ αξίζει να πούμε το εξής. Είναι τόσο μικρό, είναι Unify και μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και σε επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Γιατί στην Ethernet 1, εδώ στην BOE 1, μπορείς να το τροφοδοτήσεις από ένα BOE switch. Οπότε αυτομάτως το τροφοδοτικό δεν χρειάζεται και μπορεί να είναι αυτόνομο. Οπότε έρχεται από ένα BOE switch το ρεύμα εδώ, του δίνει και δίκτυο και ρεύμα. Και έχεις μετά εδώ άλλες 4 πόρτες. Αφήνω και αυτό στην άκρη. Και πάμε σε ένα από τα ωραιότερα προϊόντα της Ubiquiti. Αυτό είναι το Flex HD. Είναι αυτό εδώ. Αυτό είναι ένα access point. Και είναι dual band. Έχει και 2,4 GHz συχνότητα και 5. Και είναι σαν ένα κουτάκι Coca-Cola, θα έλεγα. Πάμε να το ανοίξουμε. Λοιπόν, κοιτάξτε τι ωραίο packaging που έχει. Το access point είναι αυτό. Είναι και αυτό της σειράς Unify, ρυθμίζεται και αυτό από controller, δεν έχει web interface να μπείτε. Η κατασκευή του είναι αρκετά robust, θα το αφήσω εδώ στην άκρη, θα σας το δείξω σε λίγο. Τι είναι η κατασκευή του? Robust. Πάμε λίγο ελληνικά. Robust, είναι στιβαρή, άμα το πιάσεις,
Πιάστο λίγο. High quality. Λοιπόν, τροφοδοτικάκι. Καλό διορεύματος. Όσο πιο minimal και elegant μπορείς. Αυτό και αυτό είναι τώρα ένας συνδυασμός βάσης για να το τοποθετήσετε σε κάποιο τοίχο ή σε κάποιο στήλο. Δηλαδή, βασικά θα το εξηγήσω σε λίγο και θα σου πω για το ποιο λόγο. Και τι άλλο, μπιδούλες εγκατάστασης. Ωραία, το αφήνω αυτό στην άκρη. Επανέρχομαι στο flex. Και το flex είναι αυτό. Άρα λοιπόν τι αγοράζεις μία, βασικά τοποθέτηση προϊόντος, Coca-Cola. Εντάξει, το κάνει και η Ubiquiti, γι' αυτό το φέραμε και εμείς εδώ. Το flex είναι αυτό, σαν να αγοράσεις μία Coca-Cola. Εντάξει, μπορώ να κλείσω το βίντεο εδώ πέρα, αυτά είχα να πω, ευχαριστώ. Πλά κάνω, για πολλωστή φορά. Το flex είναι και αδιάβροχο. Τι θέλω να πω, εκτός από indoor είναι και outdoor, αρκεί να μην το βάλεις κατά αυτόν τον τρόπο. Γιατί από εδώ πέρα είναι που μπαίνει η LAN. Okay. Οπότε αν το βάλεις κατά αυτόν τον τρόπο έξω και βρέχεται, θα πάρει ρεύμα η LAN και θα καεί. Όμως, αν το βάλεις έτσι, είναι πλήρως αδιάβροχο. Έχει πιστοποίηση για να το τοποθετήσεις σε εξωτερικό χώρο μέχρι και έτσι. Υπάρχει ειδική βάση η οποία το κάνει χωνευτό σε γυψουσανίδα ή ψευδοροφή. Υπάρχει μια βάση και ουσιαστικά περίπου τόσο προεξέχει, αυτό εδώ. Οπότε τοποθετείτε είτε desktop πάνω σε ένα γραφείο, είτε σε μια ροφή, είτε έξω. Είναι dual band, έχει 1733 Mbps στα 5 GB και 300 Mbps στα 2,4. Είναι κάτι αντίστοιχο με το Nano HD. Και να πάω τώρα στη βάση που σας έλεγα για τον τοίχο. Η βάση είναι αυτή. Ουσιαστικά τι κάνεις, βιδώνεις αυτή στον τοίχο και έρχεσαι μετά εδώ. Αυτή μπαίνει συρταρωτή έτσι. Και το Nano HD μπαίνει πάνω εδώ. Οπότε αυτομάτως το έχεις κάνει είτε επιτύχιο, είτε με αυτό εδώ το strap το πιάνεις ένα ιστό. Οπότε γενικότερα έχουν προβλεθεί όλες οι πιθανές τοποθετήσεις που μπορεί να έχει το συγκεκριμένο προϊόν. Τείχος, στήλος, ψευδοροφή ή desktop πάνω σε κάποιο γραφείο. Γενικότερα τα σπάει. Τώρα, σειρά Unify και αυτό. Ρυθμίζεται μέσα από τον controller όπως σας είπα. Ό,τι λέει σειρά Unify με τον ίδιο τρόπο ρυθμίζεται. Και τι κερδίζετε. Έχεις το Unify controller σε κάποιο cloud key. Έχεις 100-200 access point. Με ένα κλικ μπορείς να τα αναβαθμίσεις όλα. Με ένα κλικ μπορείς να τα ενημερώσεις όλα χωρίς να χρειάζεται να μπαίνεις ένα προς ένα να κάνεις την αλλαγή. Δηλαδή, θες να αλλάξεις SSID. Το SSID είναι το Wi-Fi, το όνομα του Wi-Fi του δικτύου σου. Δεν χρειάζεται να μπεις σε 100 access point να το αλλάξεις. Θα το αλλάξεις μία φορά και ο Unify controller θα ενημερώσει όλα τα access point. Είναι πολύ ωραία υλοποίηση και άλλες εταιρείες έχουν προχωρήσει στο συγκεκριμένο. Στη συγκεκριμένη υλοποίηση και βγάζουν αντίστοιχα προϊόντα. Τώρα, δεν έχω cloud key να σας δείξω, θα το εμφανίσω στην οθόνη σας τώρα, να δείτε. Υπάρχουν τρεις διαφορετικές εκδοχές. Τι θα κάνω τώρα. Επειδή γενικότερα θα ήθελα πολύ να γίνω μάγειρας, θα κλείσω το βίντεο εδώ και θα πάω να μαγειρέψω. Οπότε θα μου δώσει λίγο την κατσαρόλα μου. Ωραία, thank you. Κάτσε. Ναι, θέλω, φέρε. Μαχαρικά βάζεις. Ναι, φέρε, φέρε, full. Φέρε, φέρε, φέρε. Φεράκι. Ωραία. Όχι, αυτό είναι πάπρικα γλυκά. Λοιπόν, επειδή μου αρέσει πολύ το μαγείρεμα, λοιπόν, κλείνοντας αυτό το βίντεο, θα ξεκινήσω το μαγείρεμα. Θα βάλω αυτό. Ό,τι έχω βγάλει θα πάει εδώ πέρα μέσα. Ωραία. Ομοδοκλήτσικα. Τι άλλο. Router έχω. Switch έχω. Access point έχω. Μου λείπει το cloud key, αλλά ας πούμε ότι για αυτή τη συνταγή δεν θα το βάλω μέσα. Τι λείπει. Λείπει πιπεράκι. Λείπει ginger. Παπρικά γλυκιά. Δεν γίνεται χωρίς παπρικά. Κρωμίδι. Και φυσικά αλάτι. Λοιπόν, και τώρα εγώ θα κλείσω το βίντεο γιατί θα γίνει το φαγητό σιγά σιγά. Εγώ τι θέλω μέχρι το επόμενο βίντεο. Να κάνετε like και subscribe. Όπου κάτι. Γιατί το φαΐ. Κάντε like και subscribe, ενεργοποιήστε και το καμπανάκι για να δείτε τι θα γίνει στο part B του συγκεκριμένου βίντεο. Μέχρι την επόμενη φορά, από μένα, καλή συνέχεια.